Ο πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών είναι υπεύθυνος του τομέα εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λάρισας Χρήστος Ζώης. Επισκέφθηκε σήμερα τον Ομάρχη Κορινθίας και υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκο Ταγαρά στην Ομαρχία Κορινθίας. Ο κ. Ζώης είναι με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, πολιτικό σύνδεσμο του κόμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου για τον εκλογικό αγώνα των αυτοδιοικητικών εκλογών του προσεχούς Νοεμβρίου. Ο Νίκος Ταγαράς και ο Χρήστος Ζώης συζήτησαν τις τελευταίες λεπτομέρειες και την πρόοδο που συντελείται σχετικά με τον προεκλογικό αγώνα του συνδυασμού του Δημήτρη Δράκου, δυνατή Πελοπόννησος. Είχα την χαρά να επισκεφτώ σήμερα έναν φίλο γνωστό από τα παλιά, από τη θητεία μου στο Υπουργείο Εσωτερικών, τον Ομάρχη, τον Νίκο τον Ταγαρά. Φίλο και συνεργάτη σε μια προσπάθεια η οποία βλέπω και χαίρομαι ότι έχει καρπούς, έχει παράξει τους καρπούς της και στην Κορινθία. Δεν είμαι ο πλέον ενδεδειγμένος να μιλήσω για την προσωπικότητα του Νίκου του Ταγαρά, γιατί έχουν προηγηθεί οι συμπολίτες του που τον έχουν καταξιώσει επανειλημμένος με την εκλογή του σε διάφορες δημόσιες θέσεις, τις οποίες έχει υπηρετήσει με απόλυτη επιτυχία, τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Αυτό όμως που θεωρώ υποχρέωσή μου να αποσαφηνίσω για τον Νίκο τον Ταγαρά είναι ότι είναι μια προσωπικότητα με αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, στην οποία εύχομαι να εξακολουθήσει να διαδραματίζει ρόλο και στην περιφέρεια Πελοποννήσου υπό την ιδιότητά του ως υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη με το συνδυασμό του κυρίου Δράκου. Και επ' αυτού έχω να σημειώσω, αν αυτό έχει κάποια αξία για τους συμπολίτες του, ότι ο Νίκος Ταγαράς ήταν από τις στεναρές και επίμονες φωνές που κινούνταν καθ' όλη τη διάρκεια και της δικής μου θητείας στο Υπουργείο Εσωτερικών υπέρ της αναγκαιότητας να προχωρήσει μεταρρύθμιση στον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Σήμερα ονομάζεται Καλλικράτης, τότε μπορεί να ονομαζόταν Καποδίστριας νούμερο 2. Σημασία έχει ότι άνθρωποι σαν τον Νίκο τον Ταγαρά, άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην Πελοπόννησο, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν κυρίως αυτοδιοικητικά, για να μην πω σχεδόν αποκλειστικά αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, είναι αυτοί οι οποίοι έχτισαν με τις προτάσεις τους την προοπτική της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι άνθρωποι που γνωρίζουν τις δυνατότητες, τα προβλήματα αλλά και τα ελλείμματα που έχουν μπροστά τους να συναντήσουν στην προσπάθεια που θα κάνουν και συνεπώς, κατά με, είναι οι ιδανικοί διαχειριστές μιας ευκαιρίας που μπορεί να εξελιχθεί σε πρόβλημα αν δεν πάει στα σωστά χέρια. Και αναφέρομαι βεβαίως στον Καλλικράτη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης, αδυναμίες που έχουν να κάνουν με την μεταφορά αρμοδιοτήτων και την ύπαρξη προσωπικού, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα έχω την ευκαιρία να εκθέσω με την ιδιότητά μου ως βουλευτή και συνδέσμου για τις εκλογές στην Πελοπόννησο στην Αρκαδία σήμερα το βράδυ. Η επίσκεψή μου εδώ είχε κυρίως προσωπικά χαρακτηριστικά και στοιχεία. Θέλω να ευχηθώ στον Νίκο τον Ταγαρά καλή επιτυχία και θέλω να πω ότι πολύ θα ήθελα ο Νίκος ο Ταγαράς να ήταν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης στο δικό μου νομό, όχι γιατί ο δικός μου νομός δεν θα έχει έναν καλό υποψήφιο τελικώς, αλλά γιατί έχουμε ανάγκη σε αυτή την κρίσιμη περίοδο ανθρώπους που έχουν εμπειρία, εντιμότητα, ικανότητα και κυρίως όραμα, χωρίς να φοβούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τα ελλείμματα που ορθώνονται μπροστά τους από την εφαρμογή και την υλοποίηση του σχεδίου Καλλικράτης. Σας ευχαριστώ και εσάς γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να απευθυνθώ με αυτή την άνεση χρόνου στους συμπολίτες σας και στους πολίτες της Κορίνθου. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο μόνο, ένα πολιτικό σχόλιο, κύριε Συμπληρωτή. Συμπληρώθηκε ένα χρόνο για κυβέρνηση της χώρας από το Πασόκ προχθές. Θέλω να μου πείτε, να μου σχολιάσετε αυτό το χρόνο σε σχέση με τα προεκλογικά του κ. Παπανδρέου. Και επίσης, σε ό,τι αφορά το μνημόνιο, υπάρχουν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που
εμέσως μεν, λένε ότι ίσως το μνημόνιο είναι και η μόνη διέξοδος για να βγούμε από την κρίση. Λοιπόν, επειδή σας είπα δεν θέλω να καταχραστώ την παρουσία μου εδώ, θα έπαιρνε άλλα χαρακτηριστικά αυτή η επίσκεψη. Περιορίζομαι να σας πω μονάχα αυτή την ώρα ότι θα έχουμε όλο το χρόνο για να μπούμε με λεπτομέρειες στα ζητήματα τα οποία θίξατε, όμως ως μία απάντηση και μόνο στα όσα ερωτήθηκα μπορώ να σας πω ότι οι πολίτες νιώθουν ήδη στην καθημερινότητά τους τις συνέπειες του μνημονίου. Είναι προφανές ότι για την ώρα έχουν γνωρίσει τη μία πρόταση οικονομικής πολιτικής αυτή της κυβέρνησης. Είναι υποχρέωση και ευθύνη μας εμάς ως στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να φέρουμε μπροστά στα μάτια των Ελλήνων πολιτών και την άλλη πρόταση, γιατί υπάρχει εναλλακτική πρόταση, υπάρχει ένα άλλο μείγμα πολιτικής για το οποίο έχει μιλήσει και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης ο Σαμαράς, και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ευθύνη μας είναι αυτό το μείγμα πολιτικής να το καταστήσουμε ακόμα σαφέστερο και να φτάσει το μήνυμά μας στα αυτιά και του πιο απομακρυσμένου πολίτη. Και αυτό θα το κάνουμε. Όχι μόνο με ευκαιρία αυτές τις εκλογές. Αυτές οι εκλογές τελειώνουν σε ένα μήνα και αυτές οι εκλογές έχουν βεβαίως και αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Θα συνεχίσει αυτή η προσπάθεια και μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί το έχει ανάγκη και ο τόπος και οι πολίτες.